Είμαστε εδώ σήμερα να καταδικάσουμε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έκτρωμα, αυτό που θα γίνει φιλιά στο λαιμό όλων των μικρών επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων. Η κυβέρνηση, αντί να κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, την κατάργηση δηλαδή του τέλους επιτιδεύματος το οποίο είχε υποσχεθεί από το 2019 ακόμη και το υποσχέθηκε ξανά προεκλογικά, μόλις τέλειωσαν οι εκλογές, έφερε το νέο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα οριζόντιο χαράτσωμα σε όλους τους μικρούς επαγγελματίες και αυταπασχολούμενους και γενικώς βιοτέχνες. Μας κατηγορούν ως κλέφτες. Κλέφτες είναι οι ίδιοι. Ας πάνε να πάρουν τα λεφτά από αυτούς οι οποίοι χρωστάνε. Το 0,2% των αφημί που χρωστάνε στην εφορία χρωστάει 85 δισεκατομμύρια από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα στην εφορία. Αυτά τα θεωρούν ανεπίδεκτα και κυνηγάνε τη μαρίδα για 500 ευρώ, για 1000 ευρώ, για 5000 ευρώ χρέη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τους αντιγυρίζουμε πίσω όλους τους χαρακτηρισμούς. Κλέφτες δεν είμαστε εμείς. Κλέφτες είναι αυτοί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου μας, μετά από τα μνημόνια, τις πανδημίες, τα υποχρεωτικά lockdown, έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις ενός ανθρώπου. Δουλεύουμε μόνοι μας και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ζητάμε να επανέλθει άμεσα το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ για να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Αυτοί αντιγυρίζουν την πραγματικότητα. Λένε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αν δεν έχει 11.000 ευρώ εισόδημα. Συμφωνούμε. Να μας δώσει λοιπόν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν έχουμε 11.000. Όχι να μας φορολογεί από το πρώτο ευρώ και μάλιστα και με οριζόντιο χαράτσωμα το τέλος επιτιδεύματος που είναι από 500 έως 650 ευρώ. Δεν θα μπορέσει κανένας από εμάς να επιβιώσει.